Κύριε Χρυσοχοΐδη, χιλιάδες εργαζόμενοι, εκατοντάδες φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος απαιτούν την απόσυρση του κατάφτιστου του νομοσχεδίου που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την υπονόμευση, τη συκοφάντηση και την απαγόρευση των διαδηλώσεων και κάθε μορφής λαϊκής διαμαρτυρίας. Η επιμονή σας δείχνει την εχθρότητα της κυβέρνησής σας απέναντι στα λαϊκά δικαιώματα. Τονίζει τις δεσμεύσεις σας στο μεγάλο κεφάλαιο, τους εκμεταλλευτές που εκπροσωπείτε. Αλλά αν εσείς επιδιώκετε να κατακτήσετε τον τίτλο του εκτελεστή του δικαιώματος στη διαδήλωση που κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες και θυσίες, η εργατική λαϊκή πάλι έχει τη δύναμη να πετάξει και αυτό το έκτρωμα στα σκουπίδια και να οδηγήσει τους εμπνευστές τους στον εξευτελισμό. Κύριε Υπουργέ, είστε παλιά καραβάνα του συστήματος και γνωρίζετε ότι η ταξική πάλι είναι σκληρή. Εκφράζει τα συμφέροντα των εργαζομένων που παλεύουν για τη δουλειά τους, το ψωμί, το μισθό, τη σύνταξη, τις ανάγκες τους. Και με αποφασιστικότητα θα συνεχίσουν να απεργούν, να διαδηλώνουν, να αμφισβητούν την καπιταλιστική βαρβαρότητα και να συγκρούονται με την αντιλαϊκή πολιτική κάθε αστικής κυβέρνησης που τους καταδικάζει στη φτώχεια, την ανεργία, τη φορολογία που υπονομεύει το μέλλον των παιδιών τους. Ο καπιταλισμός αντιμετωπίζει αξεπέραστα προβλήματα. Οικονομικές κρίσεις, ευθύνεται για τους υπεριαλιστικούς πολέμους, φοβάται τη λαϊκή οργάνωση, την ανάταση και τη μαζική συμμετοχή στους αγώνες και παίρνει τα μέτρα του. Η λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ανοίξει το δρόμο με την ενοχοποίηση και την ποινικοποίηση των ριζοσπαστικών ιδεών, της κομμουνιστικής ιδεολογίας, θέτει εκτός νόμου κομμουνιστικά κόμματα. Προστατεύει το καθεστώς της δικτατορίας των μονοπωλίων και γι' αυτό το λόγο έφτασε να λέει πως οι λαϊκές διαδηλώσεις είναι κίνδυνος για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά τα χνάρια πατάτε. Η στόχευση του νομοσχεδίου είναι βαθύτερη. Ξεπερνά τα χουντικά διατάγματα. Αυτό μαρτυρά η δημιουργία διεύθυνσης πρόληψης της βίας και υπηρεσία κατά του ριζοσπαστισμού, που αντιτίθεται στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, που πιστεύει στην ταξική πάλη ως κινητήρια δύναμη της κοινωνικής εξέλιξης και παλεύει για την κατάργηση της εκμετάλλευσης. Αυτός ο αγώνας σας καίει και επιστρατεύεται το χαφιεδισμό, τη συκοφάντηση των κινητοποιήσεων, την καταστολή. Τσουβαλιάζεται το ριζοσπαστισμό με την τρομοκρατία και μορφές βίας όπως η ενδοοικογενειακή, η ενδοσχολική και άλλες. Κάθε διαχειριστής του εκμεταλλευτικού συστήματος έχει δύο επιλογές, την αντιλαϊκή πολιτική και την καταστολή. Από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας κατέφυγαν αμέτρητες φορές στην καταστολή εργατικών λαϊκών αγώνων. Το ίδιο έκαναν και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Στον ίδιο δρόμο βάδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποκριτικά σήμερα προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από αυτό το αντεργατικό τερατούργημα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε τις χουντικές διατάξεις, χτύπησε το απεργιακό δικαίωμα, πέρασε νόμο για την απαγόρευση των κινητοποιήσεων κατά των πληστηριασμών που τις χαρακτήρισε ως ιδιώνυμο αδίκημα. Αρνήθηκε την κατάργηση των τρομονόμων, χρησιμοποίησε τη βρωμιά περί μειοψηφιών. Τα βάζετε, κύριε Υπουργέ, με την πλειοψηφία του λαού που στενάζει από την αντιλαϊκή πολιτική και προσπαθείτε να τον κοροϊδέψετε. Του λέτε ότι για όλα αυτά που βιώνει δεν ευθύνεται η αντιλαϊκή πολιτική, αλλά οι διαδηλώσεις, η επιχειρηματολογία σας είναι αστεία, γιατί η λιτότητα, η φτώχεια, η ανεργία, η επίθεση στο δικαίωμα στην υγεία, στη μόρφωση, είναι γενικό χαρακτηριστικό της κατάστασης που ζουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες. Η αναδουλειά των αυτοαπασχολούμενων είναι γενική τάση. Εκδηλώνεται παντού, στις συνοικίες της Αθήνας, στην Αττική και σε όλη τη χώρα,
δεν περιορίζεται στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχει καμιά σχέση με τις διαδηλώσεις. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι μόνιμο, η ταλαιπωρία καθημερινή. Ζείτε, κύριοι της κυβέρνησης, στο δικό σας αστικό κόσμο, μακριά από τις αγωνίες του λαού μας, και συνειδητά επιχειρείτε να συκοφαντίζετε τις διαδηλώσεις, τις διαμαρτυρίες, τους λαϊκούς αγώνες, για να τους απαγορεύσετε. Γι' αυτό κινείτε τα νήματα του κοινωνικού αυτοματισμού και αξιοποιείτε διάφορα παπαγαλάκια της συμφοράς στα μέσα ενημέρωσης, που έχουν δείξει δεκάδες φορές το μίσος τους στους αγώνες των εργατών, των αγροτών, των φοιτητών, των μαθητών, των γιατρών και των νοσηλευτών, που κατά τα άλλα ήταν ήρωες στην πανδημία. Έτσι γίνεται στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες. Έχουμε παραδείγματα ηρωισμού και παλικαριάς για τα συμφέροντα του λαού, αλλά και απολογητές της αντιλαϊκής πολιτικής. Ψοφίμια που τριγυρνούν γύρω από το θρόνο της εξουσίας. Τολμάτε να μιλάτε για απαγόρευση των κινητοποιήσεων στα Υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Καρφί στο μάτι σας είναι οι μαζικοί, καλά οργανωμένοι αγώνες που δείχνουν οι εργαζόμενοι τη δύναμή τους, και διαμορφώνεται ένα αισχρό πλαίσιο αστυνομοκρατίας, απειλών, διώξεων, ποινών και προβοκάτσιας για να τους χτυπήσετε. Είστε ανιστόρητοι, το νομοσχέδιο αυτό θα μείνει στα χαρτιά, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας όπως πάντα θα είναι στην πρώτη γραμμή της πάλης, μαζί με την εργατική τάξη, τον αγωνιζόμενο λαό, τους νέους και τις νέες της χώρας μας. Σας ευχαριστώ.